Καλωσορίσατε στην Τούμπα, η ευθεία αναμέτρηση ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Από τον Μαυρίσιο έρχεται ο Τζόλης για να σου δείχνει κοντρόλ. Δείγμα αυτό που λέγαμε και στην pre-game εκπομπή με τους συναδέλφους μου, του Φάρους, και πολλών δεύτερων σκέψεων όταν έρχεται η μπάλα. Εδώ κάνει αμέσως το σούτ σε πρώτο χρόνο. Κάνει πως θα πάει για το σούτ και το κάνει για το σούτ. Είναι το πρώτο αξιόλογο σούτ. Μετά, αν θέλετε, και από εκείνο του Τζόλι που είδαμε νωρίτερα. Πιο επικίνδυνο αυτό για τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Από τον 30χρονο Σέρβο Νέναντ Κρέστισιτς. Φάνηκε από την αρχή της φάσης ότι το έχει στο μυαλό του, νοστάρι, το δοκίμασε. Αστόχησε. Βρίσκει εκείνος μπροστά του τον Παουλίνιο, περνάει τη σέντρα, έχει σταματήσει το παιχνίδι. Δεν μετράει οτιδήποτε έγινε μετά προς τον Λεωμάτος. Για να δούμε εδώ. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης, μακριά από την μπάλα πράγματι, με τα χέρια ο Μαυρίσιο κρατάει. Άλλο ένα στημένο με τον Μάρκο Λιβάγια. Καλό είναι το χτύπημα. Η επέμβαση του Ίγκασον που χάνει προς στιγμή την οπτική επαφή του με την μπάλα και κάνει μια δύσκολη επέμβαση στον Γκέλ στην αναπήδηση της μπάλας στο γρασίδι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, βγάζοντας ουσιαστικά την μπάλα. Στην κόπωση γίνονται πιο εύκολα τα λάθη. Χαμηλά, παραλίγο από τον γκολ. Ο Πάου ουσιαστικά περίπου, καθ' υπερβολή το λέω, βγάζει την μπάλα μέσα από το τέρμα του σε μια φάση που θα μπορούσε πολύ εύκολα η ΑΕΚ να προηγηθεί. Είναι ο Λιβάγια από τον Εσίτη, η επέμβαση του Πασχαλάκη, καθώς η μπάλα είχε πάρει από τη σπόντα στον Άντερσον Εσίτη κατεύθυνση. Σπουδαία επέμβαση από εδώ. Άλλο ένα κόρνερ λοιπόν, μπαίνοντας στο 42 με τον Μάρκο Λιβάγια. Αυτή η φορά είναι από τον Τσιγκρίνσκι. Από δύο λεπτά κάναμε την πιο λογική σκέψη ότι 1, 2, 3, 4, 5, 10 φορές κάποια στιγμή αναστημένο θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ και το βρίσκει τον γκολ με έναν παίκτη που είχε σκοράρει και στην κανονική περίοδο στην Αθήνα εναντίον του ΠΑΟΚ, τον Δημητρό Τσιγκρίνσκι, τον 34χρονο Ουκρανό. Απολύτω συμβατό θα λέγει κανείς με τη ροή του παιχνιδιού, τον γκολ τη ΑΕΚ. Εδώ ο Τσιγκρίνσκι πατάει καλά στην πλάτη του Βαρέλα. Βλέπει την μπάλα να έρχεται, προλαβαίνει και τον Λεωμάτος που πηγαίνει στο μαρκάρισμα και με αυτή τη διαγώνια κεφαλιά. Ο Δημητρό Τσιγκρίνσκι δίνει στην ΑΕΚ το εύλογο, με βάση την εικόνα του αγώνα, προβάδισμα. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-1. ΠΑΟΚ έχει εδώ την πιθανότητά του, Μπίσεσβαρ. Πηγαίνει για το σούτ, είναι πάνω από το τέρμα του Βασίλη Μπάρκα. Πρώτη ενέργεια ουσιαστικά στο μάτς από τον Diego Bisesvar. Νομίζω ότι όχι η καλύτερη επιλογή από τον Bisesvar. Νομίζω ότι έχει καλύτερες επιλογές. Νούλης. Χαμηλά, κόψιμο του Ανδρέα Σιμόες, όχι μακρινό και ένα τελείωμα ξανά από τον Diego Bisesvar με καλύτερες προϋποθέσεις αυτή τη φορά. Γιαννούλης πολύ διαφορετικός στο δεύτερο ημίχρονο, μεγαλύτερη επιθετική ένταση. Ευκαιρία προηγουμένως του Μπίσεσβαρ και ο Αμπέλ που... Μάνταλος, ο Έλντερ Λόπες, 2-0! Αλλά η σημαία είναι υψωμένη. Άμεση υπόδειξη από τον βοηθό του Ιταλού διαιτητή. Να επιβεβαιώσουμε. Είναι σωστή υπόδειξη του offside. Πράγματι, ο Έλντερ Λόπες είναι πάνω. Πτώση του Βέρντε. Βάρ. Α, τσεκάρει αν είναι πέναλτι και όχι φάουλ. Και δίνει πέναλτι. Πίσω. Διαργότερα πώς θα το πάει. Εκτελεί ο Λιβάγια στην απέναντι γωνία ο Πασχαλάκης. Πάω ΚΑΕΚ 0-2. Το πέναλτι γκολ. Πάτησε το πόδι του παίχτη ΣΑΕΚ. Νομίζω ότι όλοι κοιτάγαμε ψηλά στον νόμο ότι ήταν το σπρώξιμο και το μαρκάρισμα. Από εκεί και πέρα, όπως προείπα, η ΑΕΚ βρήκε τη στιγμή της σε μια έτσι υποτιθέμενη κόντρα και μια ανοργάνωτη στιγμή του ΠΑΟΚ. Πλάτη του Παουλίνιο, καλύπτει ο οικονόμου, φτάνει ο Γιαννούλης, κρατάει την μπάλα μέσα, τη γυρίζει έξω ο Μπίσεσβαρ χαμηλά. Γιαννούλης και κόρνερ από τον Μιχαηλίδη. Το κόψιμο του οικονόμου, έρχεται ο Ελκαντουρί, γυρίζει έξω, Λάμπρου χαμηλά, δεν πέρασε η μπάλα, ήταν πολλές οι ανθρώπινες ασπίδες, τα σώματα που υπεράσπισαν την αιστεία